Κορυφώνεται η αγωνία για τον 64χρονο ψαρά από τη Σωτηρίτσα του Δήμου Αγιάς, ο οποίος αγνοείται από χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή του Αγιοκάμπου, όπου είχε πάει για ψάρεμα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη από το πρωί, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεφύγαμε από το Βόλο και βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Αγιοκάμπου. Εθελοντές λέει ειδικό δυνάμει με το φουσκωτό σκάφος το οποίο διαθέτουμε, για να βοηθήσουμε στην έρευνα του αγνοούμενου ψαρά εδώ στις περιοχές. Τις 2 η ώρα το βράδυ είχαμε ενημέρωση από το Λιμεναρχείο Βόλου για την ύπαρξη του αγνοούμενου, ο οποίος χθες αργά το βράδυ μετά τις 10-11 η ώρα, στην προσπάθειά του να μαζέψει κάποια δίχτυα τα οποία είχε ρίξει πολύ κοντά στην ακτή, στην περιοχή. Προφανώς τον πρόλαβε ο καιρός ο οποίος είχε αρχίσει. Για κάποιο λόγο βρέθηκε στη θάλασσα. Πιστεύουμε ότι είναι ίσως πιασμένο στα δίχτυα του, γιατί αλλιώς θα τον είχε ξεβράσει έξω η θάλασσα με τον κυματισμό που έχει. Η βάρκα του βρίσκεται πεταμένη στην ακτή, γιατί την έβγαλε έξω ο καιρός μαζί με κάποια δίχτυα και εργαλεία. Και τα υπόλοιπα δίχτυα τα οποία πιστεύουμε ότι ίσως είναι εγκλωβισμένος είναι σε μια απόσταση 50-60 μέτρων από την ακτή. Δυστυχώς η μεγάλη κακοκαιρία η οποία υπάρχει, ο κυματισμός, δεν επιτρέπει ούτε να πλησιάσει σκάφος, γιατί είναι πολύ κοντά στην ακτή και δημιουργείται ένα αριστείο το οποίο δεν επιτρέπει σκάφος να πλησιάσει, να το πετάξει έξω, αλλά ούτε και να μπορέσουν σαν δίτες να μπούμε μέσα από την ακτή, γιατί υπάρχει μεγάλος κυματισμός και μεγάλος αναβρασμός στη θάλασσα. Και φυσικά υπάρχει και η υποτιθέμενη εχθολούρα μέσα για να μπορέσουμε να μην δούμε τίποτα. Ελπίζουμε και περιμένουμε στο σημείο αυτό, μήπως αργότερα πέφτοντας στη θάλασσα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια επέμβαση και να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή. Να σημειωθεί ότι ο αγνοούμενος ερασιτέχνης ψαράς είναι πατέρας 4 παιδιών.